Πιστεύω ότι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα χθες έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η υπεράσπιση όλης της πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη πενταετία ως κυβέρνηση. Και είναι ακριβώς αυτή η πολιτική η οποία, αν θέλετε, δημιούργησε τα αίτημα από τα οποία τρώει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως την κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ποια είναι αυτά τα αίτημα? Είναι το τρίτο μνημόνιο, είναι οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις με τις συμφωνίες του Eurogroup κτλ. Είναι οι εκατοντάδες αντιλαϊκοί νόμοι στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά, πάνω στους οποίους πατάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, τους κληρονόμησε ως πρίκα και πατάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία για να πάει ένα βήμα πιο πέρα την επίθεση. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το τελευταίο νομοσχέδιο και όλα αυτά που περιέχει σε βάρος των κλαδικών συμβάσεων κτλ. Τα σχέδια για το ασφαλιστικό και όλα τα υπόλοιπα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι επέλεξε την αντιπαράθεση σε ορισμένα σημεία τα οποία θεωρεί προνομιακά της δικής του διαχείρισης σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία όμως δεν αλλάζουν την ουσία. Όπως τα ζητήματα, ας πούμε, του πιο αυταρχικού στυλ διακυβέρνησης, το οποίο χρεώνει στη Νέα Δημοκρατία, την ένταση της καταστολής, το μεταναστευτικό κτλ. Τα οποία όμως στοιχεία, κατά τη γνώμη μας, δεν αλλάζουν τη συμφωνία τους πάνω στο κύριο, που είναι η συμφωνία πάνω σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, τον οποίο υπηρετούν και οι δύο, και ο οποίος δρόμος ανάπτυξης στον παρανομαστή του γράφει κέρδη για τους λίγους, θυσίες για τους πολλούς. Αυτό είναι το κοινό στοιχείο της πολιτικής τους, αυτό συνεχίζει. Και η γνώμη μας είναι, επειδή ακουστήκανε και μπήκανε στην κουβέντα και διάφορα στοιχεία, κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική οικονομία βρίσκεται στον 30ο μήνα της ανάπτυξης. Δηλαδή για 30 συνεχόμενους μήνες καταγράφει ανάπτυξη. Ποια είναι τα στοιχεία? Τα ομόλογα πέφτουνε, οι επενδύσεις έρχονται, γίνονται, η οικονομία ανακάμπτει κατά τη γνώμη τους, αλλά την ίδια στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ένα μέσο μισθό στο σύνολο της απασχόλησης, ο οποίος παραμένει στο μείον 25% σε σχέση με το 2011. Έχουμε ένα μέσο μισθό στη μερική απασχόληση, ο οποίος είναι μεικτός 400 ευρώ, που σημαίνει ότι τα καθαρά που έχει να ζήσει ένας νέος σήμερα, δουλεύοντας τετράωρο, τρίωρο, πολλές φορές συγκαλυμμένο πεντάωρο και εξάωρο, είναι κάτω από 350 ευρώ. Η περίφημη αύξηση του κατώτερου μισθού που διαφήμισε ο ΣΥΡΙΖΑ για το 1 εκατομμύριο χαμηλόμισθους, στην πραγματικότητα συνέβαλε στην αύξηση του μέσου μισθού μόνο κατά 0,6%. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλες αυτές οι προσδοκίες που καλλιεργούν και τα δύο κόμματα, ότι ο λαός έχει να περιμένει κάτι από αυτή την ανάπτυξη, είναι φρούδες. Δεν έχει να περιμένει απολύτως τίποτα. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, και αυτό είναι το αισιόδοξο και το θετικό, είναι ότι αναπτύσσεται από τα σωματεία, από τα συνδικάτα, από τους εργαζόμενους, ένας άλλος σχεδιασμός, και είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος περιλαμβάνει τα συλλαλητήρια της Τρίτης, τα οποία και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά. Περιλαμβάνει την προετοιμασία για απεργία. Υπάρχει ήδη απόφαση από το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας για 24 του μήνα, σε κάθε περίπτωση απεργιακή προετοιμασία για όταν θα φτάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Και αυτός είναι ένας σχεδιασμός στον οποίο και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα δίνουμε τις δυνάμεις μας. Θα είναι όσο πιο μαχητικός, όσο πιο μαζικός, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Αν έχετε... Το ΚΚΕ στις προτάσεις της δικαιοσύνης, όταν αποστέλει η μελετή φακέλους για πολιτικά πρόσωπα, έχετε μια θετική, είσαστε θετικά διακείμενοι. Και δεν ξέρω στην περίπτωση αυτή τώρα, γιατί εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα θέματα, πώς και με ποιο τρόπο έρχεται ο φάκελος στη Βουλή, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κάποιους μάρτυρες οι οποίοι, όπως περιέγραψε ο κύριος Αποστόλου, για να δούμε λίγο και να εξετάσουμε τα δύο διαφορετικά ενδεχόμενα. Έγινε η αποστολή στην πρώτη φάση. Εδώ τώρα έχουμε πολιτικά πρόσωπα που είχαν μπει στο κάδρο περί διερεύνησης τυχών ευθυνών να ζητάνε τη δικαίωσή τους με βάση το οποίο θεωρούν εκείνοι ότι υπήρξε ένα σχέδιο για την αποπομπή τους. Ναι. Κοιτάξτε, όταν στην πρώτη φάση ήρθε η δικογραφία στη Βουλή, εμείς τοποθετηθήκαμε και τότε ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο από την πλευρά της δικαιοσύνης και της Βουλής για να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο το οποίο όντως υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχε. Με τον ίδιο τρόπο θα τοποθετηθούμε όταν προκύψει ξανά το θέμα στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά... Ναι, το έχετε εννοείται ότι θα το δείτε με βάση... Θα συνεκτιμήσουμε το φάκελο ότι ήρθε και προφανώς θα καθορίσουμε τη στάση μας. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω το εξής, και αυτό το αναδείξαμε και την πρώτη περίοδο όταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η υπόθεση στη Βουλή, ότι συνήθως ή μάλλον κατά κανόνα τέτοια σκάνδαλα ή τέτοιες υποθέσεις
αξιοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την αναμόχληση του πολιτικού συστήματος και για την, αν θέλετε, και για έναν καυγά ο οποίος συγκαλύπτει πολύ ουσιαστικότερα ζητήματα και σε ό,τι αφορά την πολιτική των δύο κομμάτων. Λέω για παράδειγμα ότι αν κάτσουμε τώρα να κουβεντιάσουμε, θυμάται κανένας τι είχε γίνει με το σκάνδαλο για τα δομημένα ομόλογα, το οποίο για παράδειγμα έπαιξε το ρόλο του προεκλογικά, συνέβαλε στο να διαμορφωθούν οι συνθήκες πόλωσης εκείνη την περίοδο, σε πολύ μεγάλο βαθμό ανακάτεψε το πολιτικό σύστημα και ξαφνικά μια υπόθεση, η οποία σήμερα όποιον και να ρωτήσεις θα σου πει ότι προφανώς δεν θυμάται τι έχει γίνει. Το λέω αυτό γιατί έχει στοιχεία τέτοιου κάλπικου καυγά η αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα και κατά τη γνώμη μας αυτό που συγκαλύπτεται και στην προκειμένη περίπτωση είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων, που δεν είναι άλλο από την εμπορευματοποίηση της υγείας και ειδικά του φαρμάκου, και πάνω σε αυτό το έδαφος είναι δηλαδή η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και της υγείας, την οποία και τα δύο κόμματα στηρίζουν, το έδαφος πάνω στο οποίο εκολλάπτονται και τέτοια σκάνδαλα. Όταν διώκεται υπουργός ο οποίος μείωσε τη φαρμακευτική δαπάνη, αποδεδειγμένα, εκεί δεν υπάρχει ένα ζήτημα? Ναι, προφανώς είναι ζήτημα διερεύνησης, αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οποιοδήποτε σκάνδαλο έρχεται στη Βουλή πρέπει να διερευνηθεί και από τη Βουλή και από τη δικαιοσύνη, και όπου υπάρχουν ευθύνες είτε πολιτικές είτε άλλες πρέπει να αποδοθούν. Mm-hmm. Δεν βάζει κανένα ζήτημα σε αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί εμείς αυτό που εκτιμάμε. Όχι, γιατί υπάρχει εμπορευματοποίηση και αναφέρουμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία μείωσαν τη φαρμακευτική. Προφανώς. Λέω, λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το υπαρκτό αυτό σκάνδαλο γίνεται ακριβώς το έδαφος της εμπορευματοποίησης του φαρμάκου. Ότι δηλαδή σήμερα με αυτή την πολιτική που υπερασπίζονται και τα δύο κόμματα, το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει σήμερα δωρεάν πρόσβαση καθολική από τον κόσμο στα φάρμακα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες ανταγωνίζονται για την πίτα στην αγορά, ότι υπάρχουν σήμερα η έρευνα για το φάρμακο και η διακίνησή του και η παραγωγή του, είναι υπόθεση μεγάλων πολυεθνικών οι οποίες προσπαθούν να κερδίσουν. Να κερδίσουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στην αγορά. Είναι επόμενο ότι και πολιτικά και προσβάσεις σε κόμματα και σε κυβερνήσεις θα αναζητάνε προκειμένου να εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντά τους. Άλλωστε, θα θυμίζω ότι και το συγκεκριμένο σκάνδαλο δεν ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο έχει, αν θέλετε, ελληνικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα προέκυψε από καταγγελίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών από ανταγωνίστριες εταιρείες. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, ότι σήμερα η βάση του σκανδάλου είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε μεγάλα μονοπόλια τα οποία προσπαθούν να κερδίσουν μερίδιο στην πίτα. Και προφανώς αναζητούν πολιτικές προσβάσεις για να το πετύχουν καλύτερα αυτό. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι πολιτευτές, είτε είναι γιατροί κτλ. Στην ερώτησή σας για το αν μπορεί το φάρμακο να είναι κοινωνικό αγαθό, η απάντησή μας είναι όχι, ναι. Όχι, δεν σας ρώτησα αυτό. Μα αυτό ακριβώς είναι όμως το θέμα. Θα παράγει τα φάρμακα, διότι είναι άλλο αυτό που λέτε εσείς περί κοινωνικού αγαθού, όπως είναι λοιπόν, το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σας απαντήσω. Άλλο αυτό το οποίο σας ρωτάω. Θα σας απαντήσω. Γιατί και το ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα οι ιδιώτες το παράγουν, έτσι. Μία μετοχοποιημένη. Και η δημοσία. Ένα κομμάτι. Αλλά συγκεκριμένα τα φάρμακα σας. Μπράβο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι επομένως το ζήτημα είναι αν το φάρμακο θα είναι κοινωνικό αγαθό. Εμείς λέμε ότι σε αυτό το σύστημα που ζούμε σήμερα το φάρμακο δεν μπορεί να είναι κοινωνικό αγαθό, είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι ο λαός δεν μπορεί να συμβιβάζεται με μια κατάσταση που θα εξαρτάται η υγεία του, το αν θα η πρόληψη, η θεραπεία του, το φάρμακο θα εξαρτάται από τους ανταγωνισμούς των πολυεθνικών. Εμείς λέμε ότι είναι μια ανάγκη και ακριβώς αυτό πρέπει να μπει και στο στόχαστρο.